Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στις φορολογικές μας δηλώσεις καλούμαστε να συμπληρώσουμε μετά τον Πάσχα. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αλλαγές που τις συνοδεύουν και τι πρέπει να προσέξουμε. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, είναι αυτή η εποχή του χρόνου που όπως και κάθε φορά περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η εφορία. Και φέτος έχουμε κάποιες μικρές αλλαγές, κάποιες για καλύτερο, κάποιες όμως και για χειρότερο. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών μας δηλώσεων. Η πιο σημαντική, ίσως και επίπονη αλλαγή είναι ότι πλέον δεν υπολογίζονται ξεχωριστά οι ιατρικές δαπάνες, οι οποίες μέχρι ένα ποσό επέτρεπαν μείωση φόρου κατά 10%. Πλέον δεν έχει καταργηθεί ο συγκεκριμένος κωδικός και όσοι έχουν ιατρικές δαπάνες θα πρέπει να τις εντάξουν στις γενικότερες δαπάνες προς την εφορία, τις οποίες ούτως ή άλλως προσφέρουν μείωση φόρου. Όμως δεν υπάρχει αυτό ξεχωριστό και μπορούν να δούμε κάποιους ανθρώπους που είχαν δίνανε κάποια χρήματα είτε σε γιατρούς είτε σε φάρμακα αρκετά ποσά. Μπορεί να μιλάμε για απώλεια της τάξης των 100, 200 και 300 ευρώ συνολικά στις φορολογικές δηλώσεις. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το θετικό είναι ότι διευκολύνεται το θέμα και τα ζευγάρια μπορούν να κάνουν, αν το θέλουν, ξεχωριστή φορολογική δήλωση και αυτό έχει νόημα, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχαν λόγοι φορολογικοί γινόντουσαν ακόμα και εικονικά διαζύγια προκειμένου να αποφευθεί αυτό, γιατί βλέπαμε περιπτώσεις που δεν συνέφεραν λόγω μεγάλης διαφοράς του εισοδήματος ή λόγω ιδιοκτησίας κάποιων ακινήτων να γίνονται κοινές δηλώσεις. Πλέον αυτό διευθετείται και όποια ζευγάρι θέλει μπορεί να κάνει ξεχωριστή φορολογική δήλωση χωρίς να χρειαστεί να πάει και να διαλύσει έστω και γονικά το γάμο του. Επίσης να πούμε ότι διευθετούνται κάποια πράγματα όσον αφορά το κοινωνικό επίδομα και κυρίως το θέμα της φιλοξενίας, γιατί εκεί είχαν γίνει διάφορα περίεργα πράγματα πέρυσι προκειμένου κάποιοι να πάρουν το κοινωνικό επίδομα, εμφανίζονταν ως φιλοξενούμενοι σε κάποια σπίτια στο οποίο όμως έμπαιναν στην πραγματικότητα. Αυτό πλέον διευθετείται και ξεκαθαρίζει η εικόνα σε αυτό, άρα δεν μπορεί να γίνει αυτή η πατέντα που έγινε πέρυσι με αποτέλεσμα να εμφανιστούν πολύ περισσότεροι δικαιούχοι ενώ στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να πάρουν το επίδομα. Επίσης να πούμε ότι οι φορολογούμενοι θα δουν προς συμπληρωμένες σχετικούς κωδικούς τα έξοδα που έχουν κάνει μέσω πιστωτικών καρτών, τα οποία και απαλλάσσονται. Να υπενθυμίσουμε ότι φέτος απαλλάσσονται μόνο τα έξοδα που έχουν γίνει με πλαστικό χρήμα. Όμως υπάρχει δυνατότητα και αλλαγής σε αυτό, σε περίπτωση που, για παράδειγμα, κάποιος έχει κάνει μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό κάποιου ελεύθερου επαγγελματία κάποια χρήματα, γιατί π.χ. έκανε κάποιες δουλειές στο σπίτι του και υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά. Μπορεί να μπει και να το αλλάξει αυτό, δεν είναι κλειδωμένος δηλαδή ο κωδικός. Εκεί βέβαια θα χρειαστεί να φέρει, να προσκομίσει αν του ζητηθεί το αποτέλεσμα, το εξτρέ της τράπεζας ώστε να δώσει την σχετική απόδειξη. Όλα αυτά θα τα δούμε περίπου μετά το ΠΑΣ. Εκτιμάμε ότι μετά τις 15 του Απριλίου θα ανοίξει η σχετική εφαρμογή. Η επιθυμία είναι να κινηθούν τα πράγματα σχετικά νωρίτερα και να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι και από φέτος η πληρωμή των οφειλών προς εφορία μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις. Οπότε από τη στιγμή που γίνεται η εκαθάριση δεν υπάρχει κάποιο λόγο να περιμένει, δεν έχει κάποιο λόγο να περιμένει, καθώς γίνεται η εκαθάριση άμεσα και μπορεί αντίστοιχα να ξεκινήσει να πληρώνει σε ένα 12 μόνο από τη στιγμή που θα πάρει και το τελικό εκαθαριστικό στα χέρια του.